Αλλά όταν ακούγω τους πολιτικούς μας, όλων των παρατάξεων και κυρίως κυβερνήσεως και αντιπολιτεύσεως, που είναι τα πιο ηχηρά σώματα στον ελληνικό χώρο, όταν τους ακούω να χρησιμοποιούν τον όρο νέα εποχή, διαρωτώ με ποια έννοια τον χρησιμοποιούν. Είναι κάτι το συμπτωματικό ή όχι? Εύχομαι να είναι συμπτωματικό και να εννοούν τις νέες προσπάθειες για την ανάδυση μιας νέας περιόδου ή στην κομματική τους δραστηριότητα ανάμεσα στον ελληνικό λαό. Έχω όμως ένα δεδομένο. Πριν από μερικά χρόνια, στον Δήμο των Αθηναίων, όταν ήταν ο κύριος Εύερτ δήμαρχος και δημοτική σύμβουλος η κυρία Άννα Συνοδεινού, η κυρία Άννα Συνοδεινού, και το λέω δημόσια διότι δημοσία έγινε, υπέβαλε την παρέτησή της με έναν τρόπο ευδιάκριτο, ηχηρό, διότι χρησιμοποιεί το σύνθημα της δημοτικής παρατάξεως στην οποία και αυτή ανήκε, ο όρος νέα εποχή. Αυτή η ενέργεια της κυρίας Συνοδεινού, την οποία εκτιμώ βαθύτατα και η οποία δεν διστάζει να ομολογεί συνεχώς ότι η χάρη του Θεού την έσωσε από τον καρκίνο που είχε και είναι ένας άνθρωπος πίστεως και συνεχούς μετανοίας, όταν είδα αυτή την πράξη της κυρίας Συνοδεινού, άρχισαν μάλλον να δημιουργούνται υποψίες μέσα. Από εκεί και πέρα λοιπόν, κάθε αναφορά στον όρο νέα εποχή με βάζει σε σκέψεις. Η νέα εποχή είναι ο μεγαλύτερος, ο χειρότερος εχθρός του χριστιανισμού γενικά και ιδιαίτερα της Ορθοδοξίας, διότι συγκεντρώνει όλο το πάθος, όλο το μίσος, όλα τα μέσα, τα προπαγανδιστικά που είχαν χρησιμοποιηθεί στους περασμένους αιώνες εναντίον της πίστεώς μας, εναντίον της αναφοράς μας στον Ιησού Χριστόν ως Θεόν και Σωτήρα της ανθρωπότητας.